Βουλευτή επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και συγγραφέα, εκθασίων μάλιστα καταγόμενο, τον κύριο Βασίλη Βασιλικό. Καλησπέρα σας κύριε Βασιλικέ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, καλά. Καλά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε για άλλο λόγο να σας έχουμε και για άλλο λόγο εν τέλει σας έχουμε στο δελτίο μας σήμερα και για όχι τόσο ευχάριστο αν θέλετε, καθώς δημιουργήθηκαν αρκετές, θα λέγαμε, αντιδράσεις από όλο αυτό. Παρασκευή λοιπόν έχουμε λίγο, τοπικό... Λίγο πιο πολύ πάμε στο μικρόφωνο, μπορείτε να μιλάτε. Ναι, θα φωνάζω λίγο. Έχουμε τοπικό συμβούλιο την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου και θα τεθεί επιτάπητος η μετονομασία της βιβλιοθήκης, κύριε Βασιλικέ, από την αλλαγή του δικού σας ονόματος στο όνομα του πρώην δημάρχου Καβάλας, του Λευθέρη του Αθανασιάδη. Πώς το βρίσκετε εσείς αυτό, πώς το σχολιάζετε? Κοιτάξτε, ότι δεν το σχολιάζω πώς, ότι συνήθως αυτά δεν γίνονται, αλλά εντάξει, αφού το ζήτησε μια σύμβουλος, ένα μέρος του τέτοιου του συμβουλίου, του δημοτικού συμβουλίου. Ναι, θα δούμε τι θα πούνε. Αλλά συνήθως δεν ακυρώνονται τέτοια πράγματα χωρίς κάποια αιτία, κάποια δικαιολογία, ας πούμε, καταλαβαίνετε. Για μένα το γεγονός ότι η Δημοτική Βιβλιοθήκη είχε το όνομά μου ήταν σαν να έχω πάρει το Νόμπελ. Τόσο πολύ είχα ενθουσιαστεί. Γιατί φυσικά και εγώ στη Δημοτική Βιβλιοθήκη έχω στείλει γύρω στα 10.000 βιβλία και κάπου το εκτιμήσαν πάρα πολύ αυτό και δώσα το όνομα. Εγώ το χάρηκα. Από εδώ και πέρα πλέον μένει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Αναμονή λοιπόν, γιατί θα δούμε και επειδή έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα αντιδράσεων γενικότερα, κύριε Βασιλικέ, γύρω από αυτό το θέμα και με αφορμή, αν θέλετε, γενικότερα και τα όσα έχουν λεχθεί και για το πρόσφατο άρθρο σας στην Εφημερίδα των Συντακτών συγκεκριμένα, με αφορμή φυσικά και το άρθρο σας για τον Δημήτρη Κουφοντίνα. Εκεί όπου τέθηκαν αρκετά και φυσικά για εσάς, ότι έχετε πάρει ουσιαστικά, αν θέλετε, την πλευρά του απεργού πείνας του Δημήτρη του Κουφοντίνα. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό, διότι έχετε κατηγορηθεί και για αυτόν τον λόγο εδώ στην Καβάλα? Μάλιστα. Κοιτάξτε, ναι. Υπάρχουν πράγματα τα οποία κανείς έχει το ελεύθερο, το δημοκρατικό δικαίωμα να τα θίξει. Δεν είναι έτσι? Ναι, έχουμε δημοκρατία, πολύ σωστά. Δεν σας ακούω. Έχουμε δημοκρατία όπως αναφέρουμε, έχετε δίκιο, ναι. Συνεχίστε. Εγώ πάντως εξακολουθώ να παραμένω Καβαλιώτης 100%. Να αγαπώ την πόλη που γεννήθηκα και να μπορέσω, ας πούμε, επειδή έχω 2 χρόνια να ανέβω τα λιμπέρια μας και Καβάλα Θάσο, ελπίζω φέτος να υπάρξει αυτή η ευκαιρία να ξαναδώ την αγαπημένη μου πόλη όπου γεννήθηκα και όπου έζησα μέχρι το 1941, όταν φύγαμε για τη Θεσσαλονίκη με τον πατέρα μου, γιατί φοβόταν τους Βούλγαρους ότι θα ξαναπάρουν όμοιρους την ελίτ της πόλης, δηλαδή δικηγόρους, γιατρούς και τα λοιπά, όπως κάναν το 13 και δεν γύρισε κανένας. Και η Καβάλα για μένα είναι η κολυμβήθρα. Η βιβλιοθήκη για εσάς τι σημαίνει, κύριε Βασίλη? Είπατε? Η βιβλιοθήκη που έχει και το όνομά σας, τι σημαίνει? Σας είπα ότι για μένα όταν έγινε αυτό χωρίς να το ξέρω, ήταν μια απόφαση του τότε Δημοτικού Συμβουλίου, ήταν σαν να έπαιρνα το Νόμπελ. Και ενώ το Νόμπελ δεν μπορούν να το πάρουν πίσω που το δώσανε, δεν ξέρω τώρα μπορούν να πάρουν πίσω και την ονομασία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Αυτό. Αυτή η κόντρα που έχει ξεσπάσει ωστόσο σε γενικό πλαίσιο, οι αντιδράσεις που έχουν προκληθεί γενικότερα, αυτή η κόντρα, αυτή η αντιπαράθεση που έχει περιέλθει τώρα λόγω φυσικά αυτών των γεγονότων για τη μετονομασία, σας βρίσκει σύμφωνο εσάς? Φυσικά.
Ελλήμπορο. Για μένα, σας είπα, ήταν η μεγαλύτερη τιμή που μου έγινε σαν συγγραφέα. Δεν θα σας ενοχλούσε δηλαδή αν αλλάξει ενδεχομένως και το όνομα? Πώς δεν θα με ενοχλούσε, αφού είναι, σας λέω, η μεγαλύτερη τιμή για μένα που έγινε. Έτσι, ναι. την δέχτηκα. Σας λέω, Νόμπελ ήταν για μένα το ότι βαφτίσανε τη βιβλιοθήκη με το όνομά μου. Μάλιστα. Πιστεύετε εν τέλει θα περάσει αυτή η πρόταση, κύριε Βασιλικέ? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να μαντέψω τι θα γίνει, αλλά πάντως περιμένω την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να πει αυτό και να μην το δεχτεί το Δημοτικό Συμβούλιο στο σύνολό του. Όλα είναι εξαρτώμενα από αυτό. Εγώ σας είπα ότι αυτό για μένα ήταν το μεγαλύτερο βραβείο της ζωής μου. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε γενικότερα, η αλήθεια είναι, κύριε Βασιλικέ. Διότι πραγματικά νομίζω ότι θα δούμε και τι θα προκύψει από εδώ και πέρα, διότι θα δούμε τι θα ακολουθήσει. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Γεια σας.